Το σημερινό επεισόδιο του Tech Show αναμένεται να αναστατώσει σπίτι τόσο από τη μυαλοχώρα όσο και τα πράσινα μικρά μου ρομποτάκια. Samsung φαίνεται να αντιγράφει το iOS 16, η Huawei δείχνει τα δόντια της και σε Ευρώπη, δεν θα έχει εκδήλωση για τα νέα iPad και MacBook, η Xiaomi θα βγάλει νέα κινητά, το ξέρω απίστευτο όμως αληθινό, και απόψε κάνεις μπαμ αν έχεις Samsung κινητό. Όλα αυτά και εννοείται ακόμη περισσότερα αφού πρώτα έχεις καταστρέψει το κουμπί του like. Κάντο να φοβάται να μην δείτε καχολίδι μπροστά του, άιντε! iPhone 15 Ultra. Ωπα ρε Μαρία, ακόμη δεν βγήκαν τα iPhone τα 14 και μου λες για 15. Καλά τι μας νομίσες, για κάτι βλαχάρες που μιλάμε ακόμη για τα 14. Όχι πως δεν έρχεται και βίντεο για το απλό το 14 την επόμενη εβδομάδα, όσο και για το 14 Pro και Max. Γι' αυτό εννοείται ότι έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι, γιατί έχω πολύ spicy πράγματα στα βίντεο που έρχονται, αλλά επειδή εδώ είναι Tech Show και μας αρέσει να σκανδαλιζόμαστε, ακούγονται κάτι ψηλά και για το iPhone 15 Ultra και εννοείται ότι πρέπει να τις μοιραστώ αυτές τις διαρροές μαζί με τους τεκαχόλιδες μου. Ακού λιγάκι. Όπως λένε οι διαρροές, και τις λέω έτσι, διαρροές, τα 15άρια θα έρθουν όλα με τον Ισάκη που είδαμε φέτος να έρχεται στα 14 Pro. Όμως δεν θα έχουμε iPhone 15 Pro Max. Πριν όμως τώρα να πας να πηδηχτείς από το παράθυρο από την λύπη σου, άκουσα με λιγάκι. Το iPhone 15 Pro Max θα ονομάζεται πλέον iPhone 15 Ultra και μέσα στο νησάκι εκείνο το νησί του FY θα έχουμε δύο καμερούλες αντί τη μία, όπως και η βασική έκδοσή του θα ξεκινάει από τα 256GB χωρητικότητα αντί στα 128 που βλέπουμε συνήθως. Έτσι δηλαδή μας λέει ο Martin Bu, γνωστόν tipsterόνι, για τα iPhone σου. Α, και για να μην ξεχνιόμαστε, από το 2023, δηλαδή του χρόνου, αναμένουμε και το μιλαράκι να το γυρίσει και στα iPhone σε Type-C για τη φόρτιση. Έλα, σε βλέπω. Από το Αμερικά τώρα σε Κίνα ή βασικά Ευρώπη, αφού επιτέλους η Huawei και επίσημα ανακοίνωσε τις ναυαρχίδες τους της σειράς Mate 50, όπου από μια πρώτη ματιά που είδαμε, εννοείται ότι συνεχίζουν να κόβουν ποπουδάκια σε θέμα φωτογραφίας, αν και δεν βλέπουμε την εταιρεία να έχει πλέον τη συνεργασία της που είχε μαζί με την Leica, γιατί έχουν τη δική τους τεχνολογία πλέον X-Match. Τσιπάκι θα έχουμε από την Qualcomm, τον κορυφαίο Snapdragon 8 Generation 1, με 4G συνδεσιμότητα αντί στο 5G δικτύο που βλέπουμε συνήθως, γιατί ναι, συνεχίζει τον μπανάρισμα της Huawei και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουν και Google Services. Ελπίζουμε όμως, όπως θέλουν οι φήμες, οι διαρροές που ακούγουμε δεξιά και αριστερά και τις λέμε σε αυτόν τον Tech Show, να επιστρέψουν πίσω αυτές τις τεχνολογίες Google Services, 5G και τέτοια σε Huawei κινητά και να δούμε την εταιρεία να ξαναπαίζει μπάλα με τα μεγάλα παιδιά, αλλά μέχρι τότε παίζουν μπάλα σε τιμές. 1300 ευρωπουλάκια. Επειδή έρχονται σύντομα βίντεο για λάπτοπ, για υπολογιστές, για accessories και τέτοια και γουστάρουμε να βλέπουμε στο τεκαχόλι και τέτοια, γι' αυτό διαλύσει το κουμπί του like, χορηγός αυτού του βίντεο είναι το godeal24.com, όπου μπορείς να βρεις κλειδιά για Windows όπως και Microsoft Office σε πολύ καλές τιμούλες με επιπλέον 50% έκπτωση σε Windows με τον κωδικό που βλέπεις τώρα πάνω στην οθόνη σου, όπως και 60% στα Office με τον κωδικό πάλι που βλέπεις πάνω στην οθόνη σου ή κάτω στην περιγραφή. Την υπηρεσία την έχω τσεκάρει και εγώ, όπως θυμάσαι σε περασμένο μας βίντεο, και το κλειδί ακόμη λειτουργεί πάνω στον υπολογιστή μου που από Windows 10 που είχα γίνεται Windows 11 μια χαρά. Όμως, όπως συνιστώ πάντα, όταν θα πας να κάνεις την πληρωμή σου στο C-Wallet Co. που έχουν εκεί το πόρταλ της πληρωμής, να διαλέξεις PayPal για να κάνεις την πληρωμή σου και δεν καταχωρείς την κάρτα σου. Όχι ότι χρειαζόταν να στο επιθυμίσω αυτό, γιατί τεκαχολίδης είσαι και θα γνωρίζεις αυτά. Έλα τώρα, έλα. Αλλά αυτό που βλέπεις στη γιγάντια μας τηλεόραση των, θα πω, 65, 80, νομίζεις ότι είναι οι ρυθμίσεις για την οθόνη κλειδώματος στο iOS 16, τότε λάθος νομίζεις. Ή βασικά σωστά νομίζεις, αλλά λάθος νομίζεις. Ναι, μοιάζει εκπληκτικά μαζί με το iOS 16, αλλά είναι η δοκιμαστική έκδοση του One UI στην έκδοση 5, που πλέον θα μπορεί να τροποποιήσεις και εσύ όπως γουστάρεις την οθόνη κλειδώματος σου. Και αν και ναι, είμαι πράσινο μικρό ρομποτάκι, δεν μπορώ να κρυφτώ και να σου πω
είναι πρωτότυπη αυτό, γιατί φαίνεται ότι η Samsung δανείστηκε, να το πω ευγενικά, από το innovation της Apple. Έλα ρε Samsung, σοβαρά τώρα. Τροπή, τροπή. Θα μας πάρουμε τις πέτρες τα μιλαρουέδα. Έλα. Όπως ήταν οι φήμες, τον επόμενο μήνα, στις αρχές του επόμενου μήνα, θα είχαμε την εκδήλωση όπου η μιλαρουεταιρεία θα μας έδειχνε τα νέα iPad, τα νέα MacBook και τέτοια. Θα μας τα δείξει, αλλά δεν θα υπάρχει εκδήλωση, απλά θα τα ανακοινώσουν σε δελτίο τύπου. Τι γίνεται, έτσι μη μου βαριέσαι να βγεις και να σου πεις Good morning! Θέλουμε να δούμε το προσωπάκι σου. Άντε ρε παιδιά, άντε ρε παιδιά. Μακάρι να μην είναι σωστές αυτές τις φήμες. Μακάρι. Θέλουμε event. Θέλουμε event! Ξέρεις τώρα από ποια εταιρεία έχουμε να ακούσουμε εδώ και καμιά εβδομάδα ότι έχουν βγάλει νέο κινητό? Όχι, από τη Xiaomi. Καλά, εντάξει, από τη Xiaomi. Όμως αυτήν την εβδομάδα που μας μπαίνει στις 4 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, αυτήν την Τρίτη έχουμε event στις 2 η ώρα για να δούμε τα νέα 12TAF αλλά και 12TAF Pro. Το Pro μοντέλο θα έχει 200 MP Kirian κάμερα, όπου αυτό κάπως επιβεβαιώνεται και από το slogan που χρησιμοποιεί η εταιρεία για το event, που λέει Make Moments Mega. 200 MP. Η Samsung αυτήν την εβδομάδα έφαγε αρκετόν κράξιμο, να το πω, από διάσημους YouTubers. Όχι βέβαια τόσο διάσημους όπως τον αγαπημένο σου Κύπριο, αλλά αληθινά διάσημους YouTubers. Ο Mr. Who's the Boss έβγαλε μπροστά έξω ότι κάποια από τα Samsung κινητά που είχε εκεί έχουν φουσκώσει από πίσω, απλά κάθονταν τα κινητά και φουσκώσαν πίσω οι μπαταρίες, ενώ ήταν χρησιμοποιητά. Το ανέβασε μέσω Twitter που λες, όπου επικοινώνησε μετάπιτα η Samsung μαζί του και ζήτησε τα κινητά να δει, ρε παιδί μου, τι έχει γίνει και έχω φουσκώσει. Όταν ο Mr. Who's the Boss ρώτησε τι θα γίνει με αυτά τα κινητά, θα μου στείλετε άλλα καινούρια, θα μου τα επιδιορθώσετε, νομίζω πρέπει να ξέρω έτσι. Του είπαν πρέπει να γίνει πρώτα μια μελέτη για να ξεκρεμβωθεί τι έχει γίνει, που σαν εταιρεία το κατανοώ ότι θέλεις να δεις πρώτα τι έχει γίνει, αλλά σαν καταναλωτής τώρα να το δούμε, έχω και εγώ το δικαίωμα να ξέρω αν το κινητό το οποίο θα σου στείλω πίσω, να το ξαναδώ. Όχι ότι προσωπικά έχω κάποιον θέμα, αν ή πιστεύω η Samsung προσπαθεί να ξεγελάσει κάποιον. Έχω πολύ καλή εμπειρία, μπορώ να πω, μαζί με όσο έφυγε τη Samsung. Αλλά ο Mr. Boss μετά από αυτόν ρώτησε και άλλους φίλους του διάσημους, ξέρεις, πλαχάρες YouTuber, όπως το MKBHD, τον Jerry Rick Everything, αν και αυτοί είχαν θέμα μαζί με το φούσκωμα της μπαταρίας στα Samsung κινητά τους. Και όντως είχαν. Τώρα, αν αυτό το ζήτημα είναι μεγάλο ή όχι, προσωπικά δεν μπορώ να σας απαντήσω, αφού δεν έχω κινητό στο στούντιο πάνω από 2 χρόνια τουλάχιστον Samsung, γιατί πρέπει να τα πωλήσω για να πάρω καινούργια να έχω να δείχνω στα βίντεο. Δυστυχώς δεν έχουμε την οικονομική άνεση που έχουν αυτοί οι διάσημοι YouTuber. Όμως, επειδή έχω κάτι καλύτερο από αυτούς, έχω τους τεκαχολίδες μου που ξέρω ότι κρατάνε κάποια τα κινητά τους πάνω από 2 χρόνια, θα μου πεις κάτω στα σχόλια αν εσύ πρόσεξες κάποιο θέμα με κάποιο Samsung κινητό που έχεις, είτε στο συρτάρι σου, είτε ακόμη χρησιμοποιείς, που φούσκωσαν η μπαταρία. Κάτω στα σχόλια. Πες μου. Μιλώντας τώρα για μπαταρίες, αρκετοί χρήστες που αναβάθμισαν σε iOS 16 έχουν προσέξει ότι τα κινητά τους δεν αντέχουν τόσο πολύ όσο αντέχαν πριν με το iOS 15. Φαίνεται ότι έχει μειωθεί σημαντικά κιόλας η διάρκεια της μπαταρίας των κινητών τους. Ίσως να είναι επειδή το iOS 16 ακόμη διαβάζει την χρήση που κάνεις. Ίσως χρησιμοποιείς περισσότερο το κινητό σου. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και άτομα, Έλληνες, που ισχυρίζονται ότι αυξήθηκε μάλιστα η διάρκεια της μπαταρίας τους. Όπως και κάποιου φίλου τους που ξέρουν. Τελικά, τι ισχύει. Κάψω πάλι κάτω στα σχόλια αν εσένα αυξήθηκε ή έμεινε η ίδια ή μειώθηκε η διάρκεια της μπαταρίας σου, το iPhone σου βασικά, αφού έβαλες το νέο iOS 16. Και μέχρι να μου γράψεις και τελειώσει το βίντεο, θα πας εδώ σε αυτόν εδώ το βίντεο που δείχνουμε 5 και 1 tips για το iOS 16 και τα λέμε εκεί. Άντε!